Τι θα γίνει, ρε Λουκά, πόντιασες. Τι. Θα ξεφυσάς και πολύ ακόμα. Μπάζει, Λουκά, κάνει ρεύμα. Να βάλω κάτι πάνω μου, τι θα γίνει. Συγγνώμη, αγάπη μου, μου βγαίνει. Τι έχεις πάθει σήμερα, μου λες. Σταμάτα αυτό το φω, σταμάτα. Τι, δεν είσαι καλά σήμερα. Όλα τα καταλαβαίνει το μωρό μου, όλα. Δεν προσπάθησες και να κρυφτείς. Ένα βήμα πριν την πλερέζεσαι, Λουκά. Τι έγινε. Θέλω να συζητήσουμε κάτι. Δεν μ' αρέσει το ύφος σου. Όχι, θέλω να κουβεντιάσουμε, να το αναλύσουμε έτσι επιστημονικά το θέμα. Παρακαλώ. Ειδικότης μου. Ακούω. Λοιπόν. Σ' αγαπώ και μ' αγαπάς, έτσι. Λάθος. Τι. Έσταση. Δεν σ' αγαπώ. Τι. Βέβαια. Σε λατρεύω, ρε βλάκα. Ζω για σένα, ρε χαζού. Ξοχόλιασες. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, είμαστε τριλίωνες για τον άλλον. Για πόσο θα κρατήσει αυτό όμως? Για πάντα. Η αγάπη μας θα κρατήσει για πάντα. Ναι, μωρό μου, αυτό ήθελα να ακούσω. Ωραία. Ο έρωτας βέβαια θα φύγει κάποια στιγμή. Τι αλλά... θα φύγει, ποιος θα φύγει, γιατί να φύγει, πού να πάει? Πώς, δεν γίνεται, Λουκά, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, αγάπη μου, ο οργανισμός δεν αντέχει το τσίτα. Ωραία, να γυμναστούμε, δεν ξέρω. Λουκά, τι μου λες τώρα, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν γίνεται. Ο έρωτας φεύγει σιγά σιγά. Αλλά έρχεται η αγάπη. Και η αγάπη βαθαίνει. Και δεν μπορούμε να κρατήσουμε και τα δύο, δηλαδή. Είναι σαν να μου λες ότι θες νιάτα και ωριμότητα μαζί. Αυτό γίνεται. Πρέπει να υποχωρήσει το ένα για να δεις το άλλο. Πολύ επιστημονικά μου τα λες. Συγγνώμη, εσύ μου το ζήτησες. Καληνύχτα τώρα. Όχι, όχι, με συγχωρείς. Δηλαδή θα υπάρξει μια μέρα που θα ξυπνήσουμε στο ίδιο κρεβάτι, δίπλα-δίπλα, και δεν θα είσαι ερωτευμένη μαζί μου. Αφού Παναγία μου, βραδιάτικα. Όπως αντίστοιχα δεν θα είσαι και εσύ, Λουκά. Χάσε με μένα, να γυρίσουμε σε σένα, σε παρακαλώ. Ωραία, σε μένα, ωραία, σε μένα. Έλα και εκείνη τη μέρα. Εγώ θα σε αγαπάω σαν τρελή. Μάλιστα. Και αν τύχει εκείνη την ημέρα να περάσει από το γραφείο σου κανένα τσαχπίνη, έτσι, μορφωνιό, τύπου Θεοχάρη, αποκλείεται να τον ερωτευτεί παράφορα. Τι Θεοχάρη. Ο Θεοχάρης, βέβαια. Τι, τι βέβαια. Γιατί, μια χαρά είναι ο Θεοχάρης. Τώρα μου βάζεις ιδέες, είμαι και έγκυος και φουντώνω. Α, μια χαρά. Συγγνώμη, τι τον θέλεις τον Θεοχάρη στο κρεβάτι μας, βραδιάτικα, μου λες? Όχι στο κρεβάτι μας, σε παρακαλώ, Νόρα. Τι ανασφάλειες, μωρέ, είναι αυτές που σε πιάσανε τώρα, μπορείς να μου πεις? Τι ανασφάλειες. Εγώ θα σε αγαπάω για πάντα. Η αγάπη μας θα κρατήσει μέχρι το τέλος, μέχρι να πεθάνουμε. Δεν αρκεί αυτό? Όχι. Όλα τα πυροτεχνήματα του reality. Παρακαλώ. Τίποτα, μια έκφραση που μου είπε ο Νικόλας. Ω, Νικολάκη, σου φούσκωσε τα μυαλά. Όχι, δεν μου τα φούσκωσε. Φουσκωμένα ήταν ήδη. Γιατί δεν μπορώ ούτε καν να διανοηθώ ότι κάποια μέρα θα ξεφουσκώσει όλο αυτό. Δηλαδή, ότι εσύ μια μέρα δεν θα είσαι ερωτευμένη μαζί μου. Όπως αντίστοιχα, δεν θα είσαι κι εσύ. Εγώ. Ποτέ. 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 Εγώ. Ποτέ. Μια ζωή καψούριστα με μαζί σου. Ποτέ. Θα σε κοιτάζω και θα καρδιοχτυπώ. Και άμα θέλει, το υπογράφω. Πρόσεξε τι λες. Πρόσεξε. Ποτέ. Ποτέ. Πρόσεξε, γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να σε μηνύσω για αυτά που λες. Ρε παιδάκι μου, πώς μου τη δίνει αυτή σου η ψυχραιμία, δηλαδή. Εσύ δηλαδή δεν ανησυχείς? Δεν σε τρομάζει αυτό το μικρό τέλος πριν το τέλος? Παναγία μου, βραδιάτικα, ανησυχώ, ανησυχώ και τρομάζω και πανικοβάλλομαι. Και εγώ, να ξέρεις, εγώ είμαι σίγουρη ότι θα ερωτευτείς άλλη. Εγώ? Εσύ. Ήδη την έχεις ερωτευτεί. Εγώ ξαναλέω. Εσύ και ακόμα δεν την έχεις δει. Φαντάσου και να τη δεις κιόλας. Μόλις τη δεις την κόρη μας, εγώ θα μπω τελευταία στη λίστα. Είμαι σίγουρη. Σίγουρη. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, μωρό μου. Ναι. Τι είναι αυτά που λες? Ξέρω. Να σου πω γιατί. Γιατί η κόρη μας είναι παιδί δικό σου. Είναι προέκτασή σου. Είναι καρπό σου. Και ελπίζω σωσία σου. Καλά, αυτό δεν χρειαζόταν. Και ξέρεις τι εύχομαι? Τι? Ότι μια μέρα θα βρει και εκείνη το Λουκά της. Γιατί θα βρει έναν άντρα που θα την αγαπήσει όσο εγώ τη μάνα της. Αυτά μου λες, αυτά μου λες. Και αν μια μέρα σταματήσεις... Εγώ να μου κοπεί η γλώσσα. Θα την κόψω εγώ, ρε κακομύρη. Θα στα γράφω. Εσύ και εγώ θα είμαστε η εξαίρεση. Θα αγκαλιαζόμαστε και θα λέμε ερωτόλογα μέχρι τα 150 μας. Αλήθεια, μου το λες τώρα αυτό. Μέχρι να πεθάρουμε, Λουκά. Αλήθεια ή μου το λες για να μην ξεφορτωθείς? Τι είναι αυτά, παιδί μου, σε πιάσανε απόψε? Τι ανασφάλειες είναι αυτές? Θα τον σκοτώσω τον Νικόλα. Τι? Θα τον πνίξω. Έλα εδώ. Τι? Έλα εδώ. Που δεν παίρνεις απολόγιο, δεν περάσω στα έργα.
Τι να κάνω, γυναίκα. Εντάξει τώρα. Εντάξει. Κοίτα, χοντρικά έχω πιστεί. Έχει μείνει έτσι μια μικρή αμφιβολία στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Δεν το ξαναπάμε άλλη μια ακόμα. Να διαλυθεί κι αυτή. Να το διαλύσουμε. Τι τρεφόμαι, γυναίκα. Θα το βουνέξει το Νικόλα.